Άστρα 92.8. Η τεύθυνο ραδιόφωνο με νεανική ψυχή. Η Φάρματοζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φάρματοζώων. Σήμερα είναι η πέμπτη εκπομπή της φετινής σεζόν. Στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Πριν ξεκινήσουμε, να υπενθυμίσουμε και πάλι τον 12άλογο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου που οπωσδήποτε πρέπει να μας γίνει βίωμα. Σέβομαι το κατοικιδιό μου, σέβομαι τον συνάνθρωπό μου, άρα σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν αγοράζουμε, δεν υιοθετούμε κατοικίδια αν δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα φροντίσουμε για τα υπόλοιπα τους χρόνια, που μπορεί να είναι 10, 15, μπορεί και περισσότερα. Φροντίζω την υγεία του και τον πάω στο κτηνίατρο τακτικά. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο. Αν πάω διακοπές, είτε τον πάω μαζί μου, είτε τον παίρνω σε ένα ξενοδοχείο σκύλο, το οποίο πρέπει να επισκεφτώ προηγουμένως και να δω τους τόπους διαμονής. Δεν αφήνω τον σκύλο μου να βγαίνει εκτός αυλής, εκτός σπιτιού, χωρίς λουρί. Πάντα τον πάω περίπατο με το λουρί. Φοράω στο κατοικίδιο πάντα ταυτότητα στο λαιμό. Στην ταυτότητα αναγράφεται το όνομα του σκύλου, το όνομα του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνό του. Επίσης, να θυμόμαστε ότι βάσει νομοθεσίας όλα τα σκυλιά πρέπει να φέρουν microchip. Ποτέ δεν δένω το κατοικίδιο μου κοντή αλυσίδα. Αν χρειαστεί να το δέσω, υπάρχει ειδικός τρόπος ώστε να μην κινδυνεύει να πληγεί. Δεν αφήνω κανένα κατοικίδιο σε κλειστό χώρο που δεν αερίζεται. Δεν τα αφήνουμε μέσα στον ήλιο. Δεν τα αφήνουμε σε ζεστά δωμάτια. Δεν τα αφήνουμε σε κλειστό αυτοκίνητο. Θυμόμαστε ότι εύκολα όλα τα κατοικίδια παθαίνουν θερμοπληξία. Όλα τα κατοικίδια πρέπει να έχουν καθαρό νερό στη διάθεσή τους. Περιορίζω το σκυλί μου τις ώρες της κοινής ησυχίας για να μην ενοχλεί. Εκπαιδεύω το σκύλο μου για να είναι συνεργάσιμος. Όταν πηγαίνω το σκύλο μου περίπατο, έχω ένα σακουλάκι μαζί μου και πάντα, μα πάντα, μαζεύουμε τα περιττώματά του. Δεν αφήνω το σκυλί μου να ζευγαρώνει, εκτός και αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτωρας του κοινολογικού ομίλου Κύπρου. Και λήφοι σαλιγκαριών έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικές ανασκαφιές, όπου παραδείγματος χάρη βρέθηκαν στο σπήλαιο της Βράχθης στην Αργολίδα και χρονολογούνται από το 10.700 π.Χ. Αυτή είναι μια έδειξη ότι τα σαλιγκάρια τρώγονται από τα προϊστορικά χρόνια. Ένας αριθμός των αρχαιολογικών χώρων γύρω από τη Μεσόγειο που έχει ένα σκαφί μας παρέχει φυσικές αποδείξεις της μαγειρικής χρήσης διαφόρων ειδών σαλιγκαριών. Οι Ρωμοί ειδικότερα θεωρούσαν τα σαλιγκάρια ως εκλεκτή τροφή. Αυτό αναφέρεται και στα γραπτά του Πλίνιου. Λίγο αργότερα τα σαλιγκάρια φαίνεται ότι έγιναν και αντικείμενο εμπορίου, όπως τα κριτικά σαλιγκάρια που βρέθηκαν στη Θήρα λίγο πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου. Αναγράφεται στα βιβλία του Ντούμας και του Θήρα. Η φυσιολογία τους όμως προβλημάτιζε τον Γαλλινό τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, ο οποίος αδυνατούσε να τα κατατάξει σε κάποια από τις γνωστές κατηγορίες. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε πτηνά ούτε ανίδρα, γράφει, για να καταλήξει ότι αναγκαστικά εξέτασε τις θρεπτικές τους ιδιότητες, συζητώντας για τα τετράποδα, αλλιώς θα έπρεπε να τα παραλείψει. Κάτι όμως που δεν είναι σωστό, γιατί όλοι οι Έλληνες τρώνε σαλιγκάρια καθημερινά. Ναι, μεν έχουν σκληρή σάρκα, όταν όμως μαγειρευτούν είναι πολύ θρεπτικά. Η σαλιγκαροφαγία, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν διαδεδομένη ανάμεσα στους περισσότερους Έλληνες και γενικά στον ελληνικό χώρο. Αυτή τη σαλιγκαροφαγία την επέβαλε όχι μόνο η φτώχεια, αλλά και η νοστιμιά του σαλιγκαριού, όπως και οι μακριές νηστείες, γιατί είναι ένα από τα τρόφιμα που επιτρέπονταν από την Εκκλησία. Η αυξημένη κατανάλωσή τους είχε γίνει αντικείμενο θαυμασμού από τους ξένους περιηγητές στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Μαζεύουν τα σαλιγκάρια και τα διατηρούν κάμποσες μέρες σε πιθάρια ώσπου να καθαρίσουν. Τα βράζουν ώρες πολλές σε αλατισμένο νερό και ύστερα προσθέτουν σάλτσα δυνατή με σκόρδο, σέλινο και μπαχαρικά. Αυτά έγραψαν ο Σιμόπουλος και οι ξένοι ταξιδιώτες. Βέβαια, οι κριτικοί είναι αυτοί που κατέχουν τα πρωτεία στην αξιοποίηση των σαλιγκαριών. Άφθονα, εύγεστα
Εξαιτίας των αρωματικών βοτάνων του νησιού, έγιναν οι πρώτοι ύλοι για δεκάδες ευρηματικές συνταγές και εντάχθηκαν σε όλα τα γεύματα της ημέρας. Τον 19ο αιώνα, οι ορισίβοι τα έτρωγαν ακόμα και σαν πρωινό. Επιπλέον ήταν ένα σημαντικό έσοδο για την Κρήτη, αφού από τα προϊστορικά χρόνια ήταν σταθερός εξαγωγέας τους. Τον 19ο αιώνα έστελε μερικές μεγάλες ποσότητες στην Ανατολή και στην Αίγυπτο για τους χριστιανικούς πληθυσμούς που νήστευαν. Και σήμερα όμως πολλά προορίζονται για το εξωτερικό. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, τα σαλιγκάρια είναι σπουδαίως με ζέστη και φαγητό. Με τις πρώτες φθινοπορεινές βροχές, οι σαλιγκαροζηλέκτες βγαίνουν τη νύχτα στους αγρούς με φακούς και φαναράκια. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Η Κρήτη είναι ίσως το μεγαλύτερο μέρος εξαγωγής σαλιγκαριών στον κόσμο. Όμως όλα αυτά θα μας τα πει για τα σαλιγκάρια, περισσότερο για τη φυσιολογία τους, ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Είναι κινηματογραφιστής Πανίδας και Χλωρίδας, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιοποικιλότητας Κύπρου και πολλά και πολλά άλλα. Είσαι φυσιοδήφης, έχεις πολλές ιδιότητες, Γιώργο. Καλημέρα και ευχαριστούμε πάλι που ήρθες στο πρόγραμμα. Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Οι ακροατές, αν θέλουν να γράψουν κάτι, να μας στείλουν μια πορεία, μια ερώτηση, γράψτε το γραπτό σας μήνυμα στο 2250 και το αποστέλλετε. Και είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Κωνσταντίνου να μας απαντήσει τις απορίες μας για τα σαλιγκάρια. Επίσης, αν ξέρετε κάποιους μύθους, κάποιες ιστορίες, κάποιες παραδόσεις που έχουμε για τα σαλιγκάρια, στείλετε μας ένα μήνυμα στο 2250 και πέστε μας για να το πούμε στον αέρα. Ξέρουμε ότι έπαιξαν πολύ ρόλο στην αρχαιότητα τα σαλιγκάρια, Γιώργο. Βεβαίως. Περιμένω από τους ακροατές να μας στείλουν κάποιους μύθους, αν ξέρουν, ή κάποια αλλογραφία, κάποια σχέση με παροιμίες, με ποίηματα. Όμως, ψάχνοντας και εγώ λίγο για τα σαλιγκάρια, λέει ότι έχουμε την έκφραση ότι τα σαλιγκάρια βγαίνουν μετά τη βροχή. Μάλιστα. Μετά η βροχή ή μετά από πολύ υγρασία. Όμως βρήκα χθες έναν άνθρωπο που έλεγε ότι τα σαλιγκάρια βγαίνουν κατά τη διάρκεια της βροχής. Απλώς ο άνθρωπος λέει τα παρατηρεί μετά τη βροχή, γιατί είναι ο άνθρωπος που βγαίνει μετά τη βροχή. Συνήθως βγαίνουν μετά τη βροχή. Διότι δεν τους αρέσει ο αέρας ή το νερό απευθείας πάνω τους. Συνήθως μετά τη βροχή κυκλοφορούν. Σε ποια οικογένεια κατατάσσονται τα σαλιγκάρια? Τα σαλιγκάρια είναι στη μεγάλη οικογένεια των γαστερόποδων και των μαλακίων. Και έχουμε χαρακτηριστικά διάφορα είδη? Έχουμε περίπου στην Κύπρο γύρω στα 120 είδη, το οποίο είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν μόνο 4.000 είδη. Στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 400 είδη. Στον κόσμο ολόκληρο έχουμε 4.000 διαφορετικά είδη και στην Ευρώπη γύρω στα 400 είδη. Οπότε η μικρή Κύπρο με τον αριθμό των 120 είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Έτσι περιέγραψε μας ένα σαλιγκάρι που είναι. Φυσικά όλοι οι ακροατές έχουν δει σαλιγκάρια, αλλά είναι καλά να το περιγράψουμε. Το σαλιγκάρι είναι ζώο το οποίο είναι μακρόστενο στην ουσία, χωρίς μορφή, συγκεκριμένη μορφή, το οποίο δημιουργεί το κέλυφος, το οποίο το χρησιμοποιεί για προστασία του. Και εμείς το αποκαλούμε ότι είναι το σπίτι του στην πραγματικότητα. Ναι, ακριβώς. Κυκλοφορεί, είπαμε, τις υγρές περιόδους. Αποφεύγουν τον αέρα, αποφεύγουν τον ήλιο. Στην ουσία κυκλοφορούν 2 μήνες το φθινόπερο και 2 μήνες την άνοιξη. Δηλαδή έχουν 4 μήνες ζωής το χρόνο. Το υπόλοιπο τραβούν μέσα στο κέλυφος, το οποίο σφραγίζουν με αποξηραμένη μπλένα. Υπάρχουν και σαλιγκάρια τα οποία είναι τα πομάτιας, τα οποία μόνο έναν είδος έχουμε από αυτά στην Κύπρο, το οποίο υπάρχει μόνο σε 2 περιοχές τα κατεχόμενα, το οποίο όπως λέγεται το όνομα πομάτιας είναι από έναν οστεέτινο μπόμα που φέρει, που σφραγίζει το κέρυφος μετά που θα μπει μέσα. Δηλαδή είναι ο κοχλίας ο πομάτιας? Όχι, είναι ο πομάτιας γλάφσος αυτός. Α. Ο χέριξο πομάτιας δεν υπάρχει στην Κύπρο. Δεν υπάρχει, αλλά είναι ο πιο διαδεδομένος στην Ευρώπη, γιατί είναι και ο αγαπημένος των Γάλλων, γιατί είναι εκείνος
ο βυσσινοκαφέο. Υπάρχουν ο πολλά. Ο οποίος, ναι, ο οποίος τρώγεται και είναι και ο πιο ευγενικό. Υπάρχουν για πολλά είδη που τρώγονται. Στην ουσία όλα τα σαλιγκάρια τρώγονται. Αλλά, στα κυπριακά πώς το λέμε το σαλιγκάρια. Καραόλους. Ο καράολος. Καραόλους γενικώς. Στην κυπριακή. Όλα τα σαλιγκάρια τρώγονται. Αλλά ορισμένα δεν μπορεί να τα φάει λόγω μεγέθους. Αν σκεφτείς ότι στην Κύπρο έχουμε σαλιγκάρια που είναι πιο μικρά από το κεφαλί της καρφίτσας. Μάλιστα. Και έχουν και κεφάλι το οποίο έχει κεραίες. Ναι, έχουν τέσσερις κεραίες. Τα δύο κεραίες οι μεγάλες είναι τα μάτια. Οι δύο κεραίες είναι όργανα, οι μικρές είναι όργανα εξέβρεσης τροφής. Υπάρχουν όμως και σαλιγκάρια που δεν έχουν κέλυφος. Πώς ονομάζουν? Είναι γυμνοσάγκανοι. Σάγκιανγκέστ είναι οι κυπριακοί βουρβουλάδες. Οι βουρβουλάδες. Και αυτοί ανήκουν στην ίδια κατηγορία γαστερόπορα. Γιατί όμως δεν έχουν αυτοί. Μέσα στα πολλά χρόνια, εκατομμύρια χρόνια της εξέλιξης, για κάποιο λόγο έχασαν το κέλυφος. Και μάλιστα όταν ήμασταν μικροί, φοβόμασταν τους βουρβουλάδες. Ναι, λίγο αποκρουστικοί, διότι αφήνει, λόγω αυτής της μπλένας που αφήνουν. Και είπαμε ότι πάνω στη γη αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 4.000 είδη. Ακριβώς. Σαλιγκαριών. Και στην Κύπρο είπαμε έχουμε 120 είδη. Γύρω στα 120 είδη. Ένας ακροατής μας στέλνει χαριτωμένα και μας λέει δεν μας αφήνουν χόρτο με μαρούλι. Ναι, όταν υπάρχουν μέσα σε κήπο δεν αφήνουν τίποτε. Από αυτά τα 120 είδη που υπάρχουν στην Κύπρο, υπάρχουν κάποια ενδημικά είδη, Γιώργο? Ναι, έχουμε έναν πολύ ψηλό αριθμό ενδημικών ειδών, σαλιγκαριών, γύρω στο 20-25% περίπου, το οποίο είναι πολύ ψηλός αριθμός. Και όταν λέμε ενδημικών, μιλούμε ότι υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και πουθενά αλλού. Έχουν κάποια χαρακτηριστικά αυτά τα ενδημικά είδη? Όχι, δεν έχουν κάποια ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, αλλά είναι πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια. Όπως παράδειγμα έχουμε έναν είδος από το Ιάνος Ασσυριέλλα, τον Ασσυριέλλα Μπελάρτη, ο οποίος είναι πολύ σπάνιος και κινδυνεύων είδος, μπορώ να πω. Κινδυνεύων είδος. Ναι, συναντάται σε 2-3-4 περιοχές, πολύ μικρές ποσότητες. Και ποιες περιοχές είναι αυτές? Μια περιοχή στο Μητσερό, στην Πάφων, Λευκοσία. Καταρχήν να πούμε, τα σαλιγκάρια, οι καράολοι, ζουν παντού, Γιώργο? Μπορούμε να συναντήσουμε από τη στάθμη της θάλασσας μέχρι την πιο ψηλή κορυφή του Τρόδου. Αν και αρέσκονται σε ασβοστηρητικά εδάφη. Για να μπορούν να δημιουργούν και το κέντρο. Ναι, μπορούμε να συναντήσουμε έναν είδος το οποίο είναι και ενδημικό της Κύπρου στην κορυφή του Τρόδου. Θερμοκρασίες που αντέχουν? Οι θερμοκρασίες δεν βγαίνουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή και φθινόπωρο να είναι που είναι η εποχή τους ή η άνοιξη, όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή φυσά αέρας, δεν βγαίνουν έξω. Πέφτουν σε χειμεριανάρκη. Όσοι και σε χειμεριανάρκη, απλώς περιμένοντας κάποιες συνθήκες για να κυκλοφορήσουν. Βλέπουμε... Το καλοκαίρι πέφτουν σε έναν είδος διαθερισμού, δηλαδή μιας καλοκαιρινής νάρκης. Α, το καλοκαίρι πέφτουν. Ναι. Ωραιότατα. Απλά επειδή βλέπουμε κάποτε κάποια σαλιγκάρια, παίρνουμε ερωτήσεις και είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις. Κάποια σαλιγκάρια βλέπουμε κάνουν μια γκρούστα μπροστά στην είσοδο εκεί που ξεκινά ο Κοχλίας, κάνουν μια γκρούστα εκεί. Είναι η κρούστα η οποία σφραγίζουν το... Ναι, γιατί την κάνουν αυτή την κρούστα? Για προστασία. Από άλλα υπάρχουν διάφορα έντομα, υπάρχουν διάφορα ζώα που τα τρώνε. Και αν εποχή κάνουν την κρούστα? Την κρούστα την κάνουν συνεχώς. Δηλαδή, άμα κυκλοφορήσει, ας πούμε, 2-3 μέρες, μετά δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει υγρασία για να μπει, κάνουν την κρούστα. Περιμένοντας το. Αν μπορεί, την κάνει ολόχρονα την κρούστα, δεν την κάνει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Τι χαρακτηριστικό όμως έχουν τα σαλιγκάρια της ξηράς, Γιώργο? Είναι γαστερόποδα τα οποία αναπνέουν, έχουν πνεύμονες, αναπνέουν. Έχουν πνεύμονες και αναπνέουν ξυγόνο. Κανονικά. Ναι, αέρα. Κανονικά, δηλαδή ναι. Σαν κανονικά ζώα. Ναι, ναι. Ήταν ζώα τα οποία εξελίχθηκαν πριν πολλά εκατομμύρια χρόνια. Εξελίχθηκαν ως θαλάσσιοι οργανισμοί και σιγά σιγά μετατράπηκαν σε ζώα της ξηράς. Μάλιστα. Και ρωτάει να σας ακροατήσει, τα σαλιγκάρια μπορεί να φάνε και ακαρθασίες. Και άρα είναι επικίνδυνα όταν τα φάμε? Κοίταξε, μπορούν να φάνε τα πάντα. Μπορούν να φάνε τα πάντα. Μέχρι περιπτώματα, μέχρι οτιδήποτε.
Απλώς αυτοί που μαζεύουν πρέπει να επιλέγουν ένα χώρο καθαρό, μακριά από οικισμού, μακριά από σκουπίδια. Εντάξει, αφού γι' αυτό και δανειστεύουν από ό,τι ξέρουμε, και οι παλιοί τα βάλαν πάνω στο θρουμπίν από ό,τι θυμούν, πάνω στο θυμάρι, με το αλεύρι και δανειστεύουν για να καθαρίσουν, να βγάλουν τις ακαθαρσίες τους. Ακριβώς. Μπορεί να δανειστέψουν και μια ολόκληρη εβδομάδα πριν τα μαγειρέψουν. Ναι. Φυσικά αυτά τα σελιγκάρια της εκτροφής είναι καθαρά επειδή τα ταΐζουν. Ναι, σίγουρα. Είναι διαφορετικές οι τροφές που τα ταΐζουν και αυτά είναι καθαρά. Και είναι περίεργο γιατί μας είχαν φέρει από την Κρήτη. Και είναι ζωντανά, δεν είναι... Ναι, δεν το επιθανίσκουν εύκολα, εκτός αν τα εκθέσεις κάπου στον ήλιο, σε ψηλές θερμοκρασίες ή κάπου σφαγιστά να μην αναπνέουν. Άρα στην πραγματικότητα είναι ζωντανά που τα μαγειρεύουμε. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Καλός ή κακός. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό το πράγμα. Γιώργο, μέσα στα ενδημικά είδη που είπαμε τα 120... Συγγνώμη, έχουν 120 είδη στην Κύπρο και έχουμε έναν 25% 20-25 ενδημικών ειδών. Ναι. Είναι και του νερού αυτά τα σαλιγκάρια μέσα σε αυτόν τον ποσοστό είναι ξεχωριστά? Στα 100, ναι, στα 120 συμπεριλαμβάνονται περίπου 11 είδη τα οποία είναι του γλυκού νερού, τα οποία βρίσκουμε, συναντούμε σε διάφορα ριάκια οροσειράς τρόδους, οροσειράς πενταδακτήρου, τα οποία έχουν ροή ολόχρονα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, αν ξεραίνονταν το καλοκαίρι, δεν θα επιβιώνουν τα σαλιγκάρια. Οπότε συναντούμε 11 είδη, φυσικά το ένα είναι δίθυρο κοχύλι. Τι σημαίνει δίθυρο? Δίθυρο είναι τα... δεν συγκαταλέγονται στα γαστερόποδα, είναι το... δίθυρο κοχύλι. Εξήγα μας το, Γιώργο, γιατί δεν ξέρουμε τι είναι το δίθυρο κοχύλι. Το δίθυρο κοχύλι είναι το κοχύλι το οποίο έχει δύο θύρες. Ανοίγει και κλείνει. Μάλιστα. Συλλέγοντας την τροφή του. Και δεν μετακινείται όπως μετακινούνται τα κοινά σαλιγκάρια. Μάλιστα. Αλλά θεωρείται σαλιγκάρι? Όχι. Όχι. Απλώς τον άφερα διότι είναι μέσα στα... έχουμε 11 είδη. Το ένα είναι το δίθυρο που συναφέρομαι. Τα άλλα 10 είναι γαστρόποδα του γλυκού νερού. Την ερώτηση πότε και πώς γονιμοποιούν θα την πούμε σε λίγο. Αλλά μια άλλη ερώτηση που είναι πολύ ωραία, λέει: το καλοκαίρι ως και τώρα βλέπουμε εκατοντάδες σαλιγκάρια κολλημένα σε τείχους, περιτυχίσματα. Είναι γεμάτα και μπορούν να φαγωθούν αυτά? Ο κ. Δίνος ρωτά. Συνήθως έναν είδος σαλιγκάριν το κάνει αυτό. Είναι το θύπα πισάνα, το οποίο είναι αυτόν το μικρό, το άσπρο το σαλιγκαράκι, το οποίο κατά τους χειμερινούς μήνες αρέσκεται να σκαρφαλώνει πάνω σε δέντρα, πάνω σε τείχους. Όχι, κάποτε βλέπουμε και κάτι καφετούλια. Ναι, κυρίως αυτά κυρίως θα βλέπουμε την εποχή την οποία κυκλοφορούν. Δηλαδή μπορεί να μείνει πάνω στον τείχο μέχρι τη νύχτα που θα ξαναβγεί έξω. Αλλά αυτά τα μικρά, τα άσπρα, τα θύπα βυσσάνα όπως αναφέρα, αρέσκονται σε μεγάλους αριθμούς να κολλούν πάνω σε τείχους, πάνω σε δέντρα. Κύριε Ντίνο, είναι για αυτό το σαλιγκάρι που μιλάτε, για αυτό το μικρό, το ασπρό που λέει ο κύριος Γιώργος? Να μας γράψετε, να μας πείτε αν είναι γι' αυτό. Συνήθως... Είπες κάτι όμως, Γιώργο. Ναι. Είπες ότι τα σαλιγκάρια κυκλοφορούν νύχτα. Ναι, και μέρα, και μέρα. Αλλά κυρίως νύχτα. Κυρίως νύχτα. Τους αρέσει πιο πολύ νύχτα γιατί είναι πιο πολύ υγρασία, είναι πιο πολύ. Γι' αυτόν τον λόγο. Διότι για να βρέξει και να βγουν τα σαλιγκάρια μέρα, δεν αρέσκονται στον ήλιο. Οπότε αν βγει ο ήλιος, αμέσως θα κρυφτούν πίσω πάλι. Υπάρχουν και θαλάσσια σαλιγκάρια φυσικά. Ναι, τα κοχύγια τη θάλασσα. Αλλά εκείνα είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Ένα ξεχωριστό κομμάτι είναι από μόνο του. Ναι. Όμως κάπου διαβάζω ότι τα σαλιγκάρια της Ξηράς εξελίχθησαν από τα θαλάσσια σαλιγκάρια 600 εκατομμύρια χρόνια προηγουμένως. Ναι. Αρκετά εκατομμύρια πίσω. Δηλαδή είναι παμπάλαια. Ναι, ήταν η εξέλιξη. Σιγά σιγά βγήκαν έξω από το νερό. Ίσως για εξέβρεση τροφής. Σιγά σιγά επέστρεφαν πίσω, ξαναβγήκαν έξω. Σιγά σιγά κατάφεραν να εξελιχθούν ή να γίνουν λάνσνερ. Δηλαδή οι σαλιγκάρια ήταν αποκλειστικά της Ξηράς. Φυσικά έχουμε και ορισμένα είδη τα οποία ζουν κοντά σε θάλασσα, τα οποία μπαινοβγαίνουν μεταξύ θάλασσα και ξηράς. Ανάφερες προηγουμένως έχουν 4 κεραίες, 2 ζευγάρια βασικά. Ναι. Και είπες ότι τα 2 είναι τα μάτια και 2 είναι οι κεραίες. Χρησιμεύουν για την τροφή είναι αυτά τα πράγματα ή για την έβρεση της τροφής? Γιατί? Η όραση του σαλιγκαριού δεν είναι
πολύ καλή. Οπότε χρησιμοποιείται δύο μικρές κεραίες ως όσφρηση και ως εξεύρεση τροφής. Δηλαδή βοηθάτε να εύρει την τροφή του. Και με τι τρέφονται τα σαλιγκάρια? Τα σαλιγκάρια κυρίως τρέφονται με φυτικά. Φυτικά είδη. Μπορεί να φάνε οτιδήποτε πράσινο υπάρχει. Βρία, λιχίνες, οτιδήποτε. Τρώνε και κρέας δηλαδή. Ορισμένα μπορεί να φανε, αλλά έχουμε τρία είδη στην Κύπρο τα οποία τρέφονται με άλλα σαλιγκάρια. Δηλαδή επιτίθονται σε άλλα σαλιγκάρια και τα τρώνε. Όπως είναι η ρουμίνα σαχάρικα, η ρουμίνα ντεκολάτα. Καλύβαλοι, είναι σαλιγκάρια καλύβαλοι αυτό. Ναι, είναι θηρευτές. Θηρευτές άλλου σαλιγκαριού. Έχουν δόντια. Έχουν ένα ζευγάρι δόντια. Διότι για να μου λες, Γιώργο, ότι επιτίθονται σε άλλα σαλιγκάρια, σημαίνει πρέπει να έχουν δόντια. Ναι, για να μπορούν να κόβουν και τα φυτικά, τα σκληρά, ναι, βέβαια. Έχουν ένα ζευγάρι δόντια που. Και είναι με τα δόντια που επιτίθενται και έχουν και γλώσσα δηλαδή. Η γλώσσα χρησιμοποιείται ας πούμε ως δόντι, δύο μέρες σκληρά μέρη, τα οποία τεμαχίζουν την τροφή. Όταν κινείται το σαλιγκάρι βλέπουμε ότι αφήνει κάποια ίχνη βλένας. Μάλιστα. Η βλένα αυτή είναι, τη χρησιμοποιεί το σαλιγκάρι για δύο σκοπούς, για να μπορεί να κυκλοφορεί. Διότι κυκλοφορεί πάνω σε αυτήν τη βλένα και ο τρόπος που κινείται είναι σαν την ελπίστρια ενός άρματος. Μπρος πίσω και ξανά μπροστά. Και γλιστρά πάνω σε αυτήν τη βλένα και μάλιστα κολλά τόσο πολύ καλά που μπορεί να κινηθεί και κάπου ανάποδα. Γιατί πας στο ταβάνι. Πας στο ταβάνι, μπορεί να ρηχηθεί σε τείχο, να βγει οπουδήποτε για εξέφρεση τροφής. Όμως παρατηρούμε ότι κινούνται σε κάποιες παρέξενες τροχές τα σαλιγκάρια και κάνουν έτσι σαν τις κυκλικές κινήσεις κάποτε όταν κινούνται. Κυκλικές κινήσεις είναι ο τρόπος που κινείται. Όπως είπαμε, όπως στην ελπίστρια ενός άρματος, ο τρόπος που κινούνται. Και γι' αυτό μας φαίνεται ότι είναι σαν... Ναι. Πού και πότε θα συναντούμε, έτσι γενικά τώρα. Για να ξέρει και ο κόσμος δηλαδή. Όπως είπαμε, τα συναντούμε από... περιοχές από θάλασσα μέχρι στην κορυφή του Τρόδος. Οι μήνες που βγαίνουν είναι το φθινόπωρο κυρίως και την άνοιξη. Και συνήθως μετά από βροχή ή αρκετή υγρασία. Ο κύριος Δίνος μας λέει εννοεί τα σαλιγκάρια, λέει τα κοινά, τα μέτρια σε παρένθεση του ρυζιού που βρίσκονται στις πόλεις, π.χ. στην περιοχή Γασιπίλα Τσόν και μένουν κολλημένα στους τοίχους για πολλές μέρες στο ίδιο σημείο. Ναι, απλώς κολλούν κάπου και περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να κυκλοφορήσουν ξανά προς αναζήτηση τροφής. Και μένουν εκεί έτσι μόνιμα. Αυτά που βλέπει κολλημένα στους τοίχους με την πρώτη βροχή θα αρχίσουν να κυκλοφορούν. Άρα χρειάζονται την υγρασία αυτήν την. Τα σαλιγκάρια και είναι θέμα επιβίωσης τους. Μπορούν να ζήσουν όμως χωρίς νερό τα σαλιγκάρια για πόσον καιρό? Μπορούν να ζήσουν, να επιβιώσουν μέρες πολλές? Έχω ένδειξη ένα πείραμα που έκανα, το οποίο τρία χρόνια ήταν κολλημένο πάνω στο ταβάνι μου ένα σαλιγκάρι, το άφησα. Και στα τρία χρόνια το έβγαλα από το ταβάνι, το έβαλα νερό και κυκλοφόρησε κανονικά. Μετά από τρία χρόνια να άρκει. Εκπληκτικό. Φανταστικό. Ναι, είναι φανταστικό. Δηλαδή μπορεί να αντέξει ο οργανισμός του. Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει περισσότερο, αλλά αυτό το σαλιγκάρι ήταν κολλημένο πάνω στο ταβάνι σε μια γωνιά του σαλονιού μου τρία χρόνια και ήταν ζωντανό. Βασικά, δηλαδή θα πούμε με άλλα λόγια ότι αν οι συνθήκες είναι ξηρές, υπερβολικά ξηρές, υποχωρούν μέσα στο εσωτερικό του κελίφος τους, φραγίζουν την είσοδο αυτών που σας είχα ρωτήσει πριν και μετά κολλούν κάπου και μένουν εκεί μέχρι και περιμένουν. Πέφτουν δηλαδή σε μια είδο νάρκη. Ναι, περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να επαναγίνει. Και περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να ξαναβγούν από το είδος της νάρκης και να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι απίστευτο. Σίγουρα. Είναι απίστευτο. Άστρα 92.8. Πάλι πίσω στην εκπομπή Φάρματο Ζών, στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας στους 92,8 και στους 105,3, σήμερα καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Είναι κινηματογραφιστής της φύσης, είναι φυσιοδήφης, είναι πρόεδρος
του Κυπριακού Συνδέσμου Βιοπικιλότητας και πολλά 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 άλλα, Γιώργο, τα οποία όταν τα λέμε πρέπει να γεμίζουμε σελίδες για το CV σου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα για τα σαλιγκάρια που λέμε σήμερα. Και στην αρχή, όταν έκανα την εισαγωγή μου, μιλήσαμε για τα σαλιγκάρια κατά την ελληνική περίοδο, στην αρχαία Ρώμη. Και υπήρχαν και έχουν βρεθεί και σε οικισμού στην Κύπρο, έτσι. Ναι, βεβαίως. Έχουν βρεθεί σε ανασκαφές σε αρχαίους οικισμούς χιλιάδων χρονών πριν, που αποδεικνύει ότι το σαλιγκάρι ήταν μια πολύ βασική τροφή για τους πρωτόγονους ανθρώπους. Γενικά. Προϊστορικούς ανθρώπους στην Κύπρο, ναι. Όπως είναι γνωστό, οι άνθρωποι στην Κύπρο ήρθαν πριν 12.000 χρόνια περίπου, πριν. Τότε δεν ήταν σε θέση να εκτρέψουν ζώο ή να καλλιεργήσουν γη. Οπότε ήταν κυνηγοί τροφοσυντέχτες, δηλαδή ζούσαν αποκλειστικά από τη φύση, από το κυνήγι. Οι ποσότητες του σαλιγκαριού που έχουν βρεθεί σε διάφορες νεολιθικές θέσεις αποδεικνύουν ότι το σαλιγκάρι ήταν μια από τις βασικές τροφές των νεολιθικών ανθρώπων. Της Κύπρου. Ακριβώς. Μάλιστα, ωραία, τέτα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, Γιώργο. Εντάξει, ναι. Είχαμε πει ότι έχεις κάνει και να το πήραμε με το σαλιγκάρι που το άφησες πάνω στο θαβάνι και έζησαν 3 ολόκληρα χρόνια. Που είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Ρωτάει ένας ακροατής, λέει, τα μεγάλα μαύρα σαλιγκάρια, τι είδος είναι, και όταν βρέξει, λέει, έχω αμέτρητα στην αυλή μου, μπορώ να τρώγονται ελεύθερα? Ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως μπορεί να τα φάει. Είναι το χέρινγκ σύντα, αν εννοεί αυτό το είδος, το οποίο είναι και το πιο μεγάλο που έχουμε στην Κύπρο. Μπορούν να φάνε τα σαλιγκάρια, νομίζω ότι μπορούν να βραστούν πάρα πολύ καλά, μπορεί να έχουν παράσιτα, μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Και να καθαριστούν, να τα νηστέψουν. Να τα νηστέψουν. Λίγες μέρες και να βραστούν πάρα πολύ καλά. Οι παγιοί ξέραν να τα νηστεύουν σωστά. Ρωτάει ένας άλλος ακροατής, είναι αλήθεια ότι κάποια παράσιτα να παράγονται πάνω στο σαλιγκάρι? Ναι, είναι αλήθεια. Το είδα σε διάφορα, το διάβασα σε διάφορα βιβλία, σε διάφορα ντοκιμαστιές που είδα, αλλά στην Κύπρο δεν παρατηρήσα κάτι τέτοιο. Το μόνο που υπάρχει στην Κύπρο είναι μερικά έντομα τα οποία γεννούν πάνω στα σαλιγκάρια, οι κάμπιες του εντόμου σιγά σιγά τρώνε το σαλιγκάρι. Και λοιπά. Ναι. Καλημέρα σας, λέει, εγώ δεν τρώω τα σαλιγκάρια γιατί είμαι χορτοφάγος. Κάτι είναι, έτσι πληροφοριακά όμως, είναι ότι το σαλιγκάρι όταν μετακινείται εκρίνει έναν υγρό και περπατά πάνω σε αυτό το υγρό, αυτό που είχαμε πει και εμείς προηγουμένως, το οποίο είναι αδιαπέραστο μικροβίων. Δηλαδή, να βρεις το σαλιγκάρι και πάνω σε σκουπίδια ή νεκρά ζώα, δεν είναι επικίνδυνο προσφρός, λέει ο ακροατής μας και μας ευχαριστά κιόλας. Ένας άλλος ακροατής λέει, ποιος είναι ο λόγος που τα σαλιγκάρια μόλις βρεχτεί το έδαφος βγαίνουν? Και ποιες περιόδες του χρόνου βγαίνουν, και κάποτε ακούμε όταν είναι κρύο δεν βγαίνουν? Ναι, ακριβώς. Όταν είναι κρύο πολύ δεν βγαίνουν. Δηλαδή βγαίνουν τώρα με τις πρώτες βροχές, δεν αρέσκονται στο κρύο, κυκλοφορούν κανονικά τώρα και με την υγρασία και με τις βροχές βγαίνουν συνεχώς, αλλά με το πρώτο κρύο εξαφανίζονται. Δηλαδή δεν αρέσκονται στο κρύο, ούτε στην πολύ ζέστη. Απλώς περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες. Που γι' αυτά είναι οι 2 μήνες το φθινόπωρο και οι 2 μήνες της άνοιξης. Γιώργο, ένας ακροατής ρωτά, πώς αντιμετωπίζουμε, λέει, τα σαλιγκάρια στον κήπο μας? Αυτή είναι η ερώτηση, είναι δύσκολη, γιατί υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι κρίμα, γιατί όταν τα ρεβάζετε αυτά τα προϊόντα μένουν και μέσα στο έδαφος τα νανογραμμάρια των δηλητηρίων για 250 χρόνια. Ακριβώς. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχει όμως ειδικό τέλιν που μπορούμε να βάλουμε αν έχουμε λάχανα π.χ. Το σκεπάζουμε το λάχανο με εκείνον το τέλιν το πολύ μικρό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφύγουν τα σαλιγκάρια, όπως αυτό που είπε με το τέλιν το λεπτό. Ή μπορεί σε περίοδο που θα βγουν τα σαλιγκάρια, όπως μιλά από βροχή, να τα μαζέψει και να τα βάλει στα χωράφια. Ή να τα βάλει, να τα φάει. Όχι, αλλά νομίζω ότι το τέλιν ή το λεπτόν το δίχτυν, εκείνον το λεπτόν το δίχτυν, ούτως ώστε να μην κάνουμε και ζημιές άλλες. Λοιπόν, πόσα χρόνια ζουν τα σαλιγκάρια, Γιώργο? Τα σαλιγκάρια μπορεί να ζήσουν ορισμένα ήδη μέχρι και 10 χρόνια. Αλλά ήδη μπορεί και 1,5 χρόνο, εξαρτάται από το είδος.
Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί να ζήσουν και 10 χρόνια. Δεν μπορεί, ναι. Ορισμένα είναι, ναι. Ωραιότατα. Τώρα, πότε αναπαράγονται και πώς αναπαράγονται. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι, αυτό. Τα σαριγκάρια είναι ερμαφρόδιτα. Δηλαδή όταν μιλούμε για ερμαφρόδιτων σαριγκάρων, μιλούμε ότι μπορούν να γεννήσουν όλα. Ναι, με δηλαδή, ζευγαρώνουν, διαθέτουν. Διαθέτουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα αναπαραγωγής. Ακριβώς. Διαθέτουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα αναπαραγωγής. Ζευγαρώνουν συνήθως κατά ομάδες και γεννούν όλα. Δηλαδή, μπορεί να δει δύο σαριγκάρια να ζευγαρώνουν και να γεννήσουν και τα δύο. Άρα, πρέπει ένα σαλιγκάρι να έρθει σε επαφή να ζευγαρώσει με ένα άλλο σαλιγκάρι. Ακριβώς. Και χρησιμοποιούν τα αντίθετα γεννητικά του όργανα πάνω στο άλλο, ναι, 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 και ανάποδα. Ναι. Ώστε να μπορούν και τα δύο να γεννήσουν. Ακριβώς. Γεννούν κυρίως φθινόπωρο, τώρα είναι η εποχή τους. Ξέρουμε πόσο καιρό είναι η εγκυμοσύνη τους. Η εγκυμοσύνη είναι περίπου καμιά εβδομάδα. Αρχίζουν και ζευγαρώνουν αμέσως με την πρώτη βροχή του φθινοπόρου. Αμέσως ζευγαρώνουν, περίπου σε μια εβδομάδα είναι έτοιμα να γεννήσουν, ανοίγουν μια μικρή τρύπα στο έδαφος, γεννούν μέσα, την κλείνουν και σε μερικές μέρες κολλάπτουν τα μικρά σαριγκαράκια. Όταν λέμε ανοίγουν αυτή την τρύπα, τι γεννούν, αυγά? Αυγά, αυγά, αυγά άσπρα. Έχουμε δει καμιά φορά σαριγκάρια να γεννούν. Πολλές φορές. Τώρα αυτή την εποχή, μετά από 2-3 βροχές, μπορεί να πάει στο ύπεθρον και να δει το σαριγκάρι μέσα σε βουτυμένο, όλο το ζώο μέσα σε μια τρύπα, το οποίο γεννά. Και γεννά εκεί. Ωραία. Καλημέρα Γιάννο, να το πούμε και εμείς του Γιάννου, μας έστειλε τις καλημέρες του. Έχω μια πολύ ωραία ερώτηση από έναν ακροατή. Πραγματικά αξιόλογη ερώτηση, ενθουσιάστηκα. Πού οφείλεται, λέει, η δεξιόστροφη φορά του κελίφου στο σαλιγκαριό? Η δεξιόστροφη φορά, υπάρχουν και σαλιγκάρια που είναι αριστερόστροφα. Άρα? Ναι. Δεν είναι όλα δεξιόστροφα. Μάλιστα. Επίσης πήρα από τον αριθμό 56 μια ερώτηση που έρχεται σε κινέζικα. Αδυνατό σήμερα να διαβάσω τα κινέζικα, διότι είναι άλλη διαλέκτος από αυτή που διαβάζω. Αν έχετε την καλοσύνη να μας το ξαναστείλετε με λατινικούς χαρακτήρες ή ελληνικά, είναι ο αριθμός που τελειώνει σε 56. Υπάρχουν και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Φυσικά τα αριστερόστροφα είναι πάρα πολύ σπάνια να τα συναντήσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι το ίδιο είδος σαριγκαριού που είναι δεξιόστροφα να συναντήσει και ορισμένα αριστερόστροφα. Άρα να αλλάξουν την όση για να κάνουμε διαφορετικά. Γιατί τα περισσότερα σαριγκάρια, Γιώργο, είναι δεξιόστροφα? Για κάποιους λόγους. Για κάποιους λόγους. Άγνωστο. Δεν ξέρουμε. Δεν ακριβώς το μελέτησαν ποτέ οι επιστήμονες. Δεν το μελέτησαμε, ναι. Ούτε οι επιστήμονες έψαξαν για ποιο λόγο. Όχι, όχι. Ή αν έχει σχέση με τον μαγνητισμό, ή αν έχει σχέση. Όχι, όχι, όχι. Απλώς έτσι είναι. Δεν ξέρουμε το γιατί. Δεν ξέρουμε το γιατί. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε στον ακροατή μας που τελειώνει σε 22, γιατί φυσικά είναι πολύ καλή ερώτηση. Να... Ναι, πολύ καλή ερώτηση, αλλά πολύ δύσκολη ερώτηση. Ίσως όμως υπάρχουν κάποιες θεωρίες για το σίγουρα, θέμα. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, εμείς οι Κυπραίοι θεωρούμε τα σαλιγκάρια μεγάλο μέζε μέχρι σήμερα. Ναι. Και είναι ένα από τα εδέσματα που σερβίρονται στα εστιατόρια μας πάρα πολύ. Έχουμε καθόλου σαλιγκάρια που δεν τρώγονται, Γιώργο? Όχι. Από ό,τι ξέρω, όχι. Από τα 120 που υπάρχουν, τρώγονται περίπου τα 10 είδη, τα οποία είναι και τα πιο μεγάλα. Ο λόγος που δεν τρώγονται τα υπόλοιπα είναι ότι είναι πολύ μικρά, όπως είπα. Πάρα πολύ μικρά, τα οποία δεν μπορούν να... Στο εξωτερικό, μέσα σε εκείνες τις 4.000 είδη, υπάρχουν είδη που δεν τρώγονται, που είναι δηλητηριώδη, που είναι... Δεν ξέρω. Δεν ασχολήθηκα με τα σαλιγκάρια του εξωτερικού. Αλλά μπορεί να υπάρχουν σαλιγκάρια τα οποία δεν είναι εδώ. Η συλλογή που έχεις φτιάξει, που θέλεις να την τυπώσεις και σε βιβλίο, που ναι, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο... πόσες σελίδες είναι το βιβλίο σου? Έγραψα ένα βιβλίο για τα σαλιγκάρια της Κύπρου, το οποίο είναι 350 σελίδες με 500 περίπου φωτογραφίες. Το οποίο, για να μπορέσω να μαζέψω τις πληροφορίες αυτές
για τα ίδια τις περιοχές που ζουν, ξέρω εγώ, χρειάστηκε 8 χρόνια. Μαζεύεις το υλικό και την έρευνα 8 σου 8 χρόνια. Έρευνα, ναι. Φανταστικό αυτό το πράγμα. Λέει, πόσα, το ρωτάω, κρατής μας, πόσα αυγά γεννούν τα καταπληκτικά σαλιγκάρια? Σαν τα σαλιγκάρια τα οποία είναι δόδυμα τα μεγάλα, μπορούν να γεννήσουν μέχρι 100 αυγά. Μέχρι 100 αυγά. Μέχρι 100 αυγά, ναι. Και πόσα επιβιώνουν? Επιβιώνουν όλα τα σαλιγκάρια? Κοίταξε, τα σαλιγκάρια έχουν διάφορους εχθρούς. Το οποίο είναι μερικά μπουκιά τα οποία μπορούν να φάνε ή τα αυγά ή τα μικρά σαλιγκαράκια. Έχουμε μερικά θηλαστικά τα οποία τρέφονται με σαλιγκάρια, όπως ο σκαντζόχυρος, η ποντίκα, ο αγαθοποντικός, ένα δύο είδη σαύρων που έχουμε τρέφονται με σαλιγκάρια. Αυτά. Ωραία. Γεννήσαμε τα αυγά μέσα στην τρυπούλα. Αυτά τα αυγά, επίμεσα όλη τη διαδικασία, πότε κάνουν το κέλυφος, βγαίνουν από το αυγό με κέλυφος, χωρίς κέλυφος, τι γίνεται? Βγαίνουν με έναν πολύ λεπτό κέλυφος, αμέσως μετά που θα γεννήσουν σαν γκάρι, περίπου σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, κολάπτονται, σκάει το αυγό και βγαίνουν σαν γκαράκι από μέσα. Βγαίνει από το χώμα και αρχίζει κανονικά να κυκλοφορεί. Βγαίνει με έναν πολύ μικρό κέλυφος, λεπτό κέλυφος, το οποίο είναι και πολύ εύθραστο. Οπότε είναι το στάδιο της ζωής του, το οποίο είναι ευάλωτο. Δηλαδή μπορεί να φαγωθεί από πουλιά, μπορεί να φαγωθεί από οτιδήποτε. Και πόσο καιρό κάνει να κάνει εκείνο το σαλιγκαράκι, εκείνο το όμορφο το κέλυφος? Σιγά σιγά μεγαλώνει, σκληραίνει. Σε ποια ηλικία ενηλικιώνονται? Περίπου σε ένα χρόνο περίπου είναι ενήλικα. Μάλιστα. Οι ακροατές ρωτούν πού μπορούν να βρουν το βιβλίο σου. Ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Ψάχνουμε τον χορηγό. Αν ξέρει κάποιος χορηγό να μας βοηθήσει, ο Γιώργος να μπορεί να εκδώσει το βιβλίο του, θα είναι έναν υπέροχο σύγγραμμα που μπορεί να το έχει ο κάθε Κύπριος στο σπίτι του και μπορεί να βοηθήσει και σχολεία και μαθητές κλπ. Δύο ή τρία, λέει, παγκόσμια είναι αριστερόστροφα και οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους. Ήλιος και μαγνητικά πεδία. Αυτό λέει ο ακροατής μας. Ρωτά ένας, έχει εκδοθεί το βιβλίο? Αν ναι, ποιος είναι ο τίτλος του και από πού μπορούμε να το προμηθευτούμε? Γιώργο, θέλουν το βιβλίο σου, ο κόσμος. Πρέπει να βρούμε τώρα... Να το εκδώσουμε. Λέει, τα παλιά χρόνια, λέει ένας ακροατής, τα σανικάρια ήταν το κρέας των φτωχών. Περίμεναν να βρέξει και όταν έβρεχε, έλεγαν ευτυχώς που έβρεξε ο πλάστη μας, να φάμε κι εμείς λίγο κρέας. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο ως τροφή. Μαζεύεται κυρίως ακόμα και σήμερα λόγω του ότι θεωρείται λιχουδιά. Ρωτά ένας ακροατής ποιος μιλάει και θέλουμε το βιβλίο, λέει. Όλοι θέλουν το βιβλίο σου, Γιώργο. Είναι ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου και ελπίζουμε ότι θα βρει και τον χορηγό για να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Αυτό το υπέροχο βιβλίο είναι η έρευνα του για 8 ολόκληρα χρόνια. Έχει μαζέψει για τα κυπριακά σαλιγκάρια μόνο, έτσι? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, επίσης υπάρχει στο μύθος του Εσώπου έχει γραφτεί κάτι που λέει, θα το πούμε όμως στη μετάφραση, δεν θα το πούμε στα αρχαία ελληνικά. Ενός Γεωργού το μικρό παιδί είχε κάμποσα σαλιγκάρια μαζεμένα, τα έβαλε σε μια θράκα και τα έψινε. Τα σαλιγκάρια όταν ψήνονται κάνουν ένα ήχο τζιρ τζιρ τζαρ τζαρ. Το παιδί εξέλαβε αυτό τον ήχο σαν τραγούδι και είπε, βρε άτιμα πλάσματα, τα σπίτια σας καίγονται και εσείς τραγουδάτε? Και επικράτησε μέχρι σήμερα αυτή η έκφραση που ό,τι γίνεται άκερα είναι αξιοκατάκριτο και είναι από τους μύθους του Εσώπου. Ναι. Αν ξέρετε κάποιους άλλους μύθους, καλό θα ήταν να τους ξέρουμε κι εμείς. Δεν έχω βρει κάτι άλλο να πω την αλήθεια, αν το έπαιξα έτσι εκτενέστερα. Βρήκα έτσι ένα-δυο παραμύθια για τα σαλιγκάρια, αλλά γενικά... Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι για αυτό το θέμα. Λοιπόν, και είπαμε ότι τρέφονται είπαμε, με οτιδήποτε. Ακριβώς. Υπάρχουν και κανίβαλοι σαλιγκάρια που εξεπλάγει, δεν το ήξερα αυτό. Όχι κανίβαλοι, μπορούμε να τα πούμε σαρκοφάγα. Επιτίθενται σε άλλα σαλιγκάρια, όχι στο δικό τους είδος. Αν ξέρουμε, Γιώργο, τα σαλιγκάρια τα βρίσκουμε και σε βόρειες χώρες ή μόνον... Υπάρχουν παντού, ναι. Υπάρχουν παντού.
Επειδή επίσης δεν τους αρέσει το κρύο πάρα πολύ. Ναι, υπάρχουν σανικάρια τα οποία είναι κλιματισμένα στον τόπο που ζουν. Άρα μπορούμε να βρούμε, ας πούμε, και ξέρω εγώ στη Λαπωνία. Ναι, μπορούμε να βρούμε σανικάρια. Οι φυσικοί τους εχθροί εκτός από τους αρουραίους, από... πιστεύω είναι ο άνθρωπος το χειρότερο. Ο χειρότερος εχθρός είναι ο άνθρωπος σε πάρα πολλά είδη στον πλανήτη. Κινδυνεύει κυρίως από πυρκαγιές, που είναι φοβερά καταστρεπτικές για τα σαλιγκάρια. Να σκεφτείτε μόνο ότι έχουμε είδη σαλιγκαριών, πολύ σπάνια για την Κύπρο και εντιμικά, τα οποία ζουν μόνο σε μια πολύ μικρή περιοχή, ας πούμε. Τα οποία φανταστείτε μια πυρκαγιά θα αποδεκατήσει το είδος. Δεν μπορεί να αφήσει τίποτα, διότι είναι σαλιγκάρι, δεν μπορεί να απομακρυνθεί τρέχοντας, ούτε να πετάξει, ούτε να φύγει. Είναι στο αέριο της φωτιάς. Και είναι και πολύ αργό. Ναι. Και έχουμε παραδείγματα από ορισμένα είδη σαλιγκαριών. Ένα σαλιγκάρι το οποίο αλπινάρια μαυρομουστακίση, παράδειγμα. Συγγνώμη, τι είπες? Αλπινάρια μαυρομουστακίση. Το μαυρομουστακίση από τον... Α, είναι το όνομα του. Ναι. Από τον Κύπριο, το οποίο το ανακάλυψε πριν αρκετά χρόνια. Από τότε δεν το είδε κανένας. Το έψαχνα και εγώ να το βρω. Και το βρήκαμε με ένα φίλο μου σε μια πολύ μικρή περιοχή στο Μεταδάχτυλο. Μόνο. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο. Συγκεκριμένα πάνω σε ένα βράχο περίπου μεγάλων όσο ένα σπίτι. Μόνο σε αυτόν τον βράχο. Και είχε αρκετά σαλιγκάρια εκεί. Λίγα. Εντάξει. Αλλά βγάλαμε φωτογραφίες. Βεβαίως. Τέλεια. Πάντως εγώ, Γιώργο, μόλις εκδοθεί το βιβλίο, νομίζω έχουμε πολλούς ακροατές που το θέλουν. Το θέλω και εγώ, γιατί μου κίνησε στην περιέργεια. Δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε πολύ συχνά τα σαλιγκάρια και έχουν παρουσιάζουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, διότι οι περισσότεροι Κύπροι ξέρουν αυτά τα οποία είναι εδώ, δύο-τρία είδη. Όχι, οι περισσότεροι Κύπροι ξέρουμε το σαλιγκάρι του, το φαγητό, δηλαδή δεν έχουμε ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Ναι, ξέρουν τα σαλιγκάρια κυρίως τα μεγάλα. Τα μεγάλα. Όπως είπαμε, τα εκτός από 10, τα 12 είδη μεγάλα που έχουμε, τα υπόλοιπα είναι μικρά ως μικροσκοπικά. Οπότε πρέπει να ψάξεις ή να ξέρεις τι ψάχνεις για να τα δεις. Απίστευτο. Πάντως ήταν εντυπωσιακό σήμερα το θέμα μας. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα να εξελιχθεί. Είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο για τους περισσότερους Κυπραίους. Όπως είπαμε, μόνο για το τραπέζι, μόνο για το πιάτο. Ναι. Γιώργο, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθες σήμερα και μιλήσαμε για τα σαλιγκάρια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Για ακροατές όμως που θέλουν να ακούσουν την εκπομπή μας ξανά, μπείτε στη σελίδα dialogos.com.cy/astra. Επιλέγετε αρχείο εκπομπών, επιλέγετε τη Φάρμα των Ζώων και ακούγετε την εκπομπή της επιλογής σας ξανά. Λοιπόν, πριν σας ευχαριστήσουμε και πριν σας αποχαιρετήσουμε, θυμόμαστε ότι δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα τις τα πλάσματα. Καλή συνέχεια και γεια σας. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 9 το πρωί, με τη Σόνια Φιλίππου.